κρατά το χέρι και μιλά για την γυναίκα της ζωής του με τα ομορφότερα λόγια. Για τον ποδοσφαιριστή Μπρούνο Τσιρίλο, η Έλενα Σιμακοπούλου είναι ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί. I know that more for best for Elena is not possible find. Η ζωή μου με τον Μπρούνο και πώς είναι και ο αθλητισμός είναι δύσκολο. Θέλει πειθαρχία. Τα ωράρια του είναι δύσκολα. Λείπει από το σπίτι. Δεν είναι το ιδανικό πια, ξέρεις, ότι έχεις συνέχεια τον σύντροφό σου δίπλα σου. Η ωραιότερη στιγμή του ζευγαριού ήρθε περίπου πριν ένα χρόνο, όταν η Έλενα έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, την πιο μικρή και φανατική οπαδό του μπαμπά της. Μικρή θα την έπαιρνε στο γήπεδο. Ναι, αλλά όχι ακόμα. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Θα φοβηθεί. Όρμη, finish the football, μαστικά. Ναι, θα έρθει. Παίζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ μαζί. Είναι πολύ στοργικός μπαμπάς, καμία σχέση. Όπως σου λέω, καμία σχέση με το γήπεδο, καμία σχέση. Ο Ιταλός αμυντικός δεν κρύβει την επιθυμία του να ξαναγίνει μπαμπάς. Αυτή τη φορά θέλει ένα γιο που να παίζει καλή μπάλα. Ο έρωτάς τους ξεκίνησε περίπου 4 χρόνια πριν στη Μύκονο, όταν η Έλενα ήταν στα πρώτα βήματα της καριέρας της. Το 2010, στην πατρίδα του ποδοσφαιριστή, η ηθοποιός είπε το ναι στην πρόταση γάμου και μετακόμισε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Καλό είναι να έχεις και μια βοήθεια από τη μαμά σου και την οικογένειά μου, αλλά καλό είναι να τα κάνω και μόνη μου, ξέρεις, είναι διαφορετικά. Η νεαρή ηθοποιός το τελευταίο διάστημα απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Ο Μπρούνο Τσιρίλο, όπως λέει στο site pubweb.tv, έβαλε λίγο το χεράκι του σε αυτό, αφού είναι ζηλιάρης. Before is a little difficult, now no, because I stopped the job. Κατάλαβε, ζησίχασε τώρα. Δεν δουλεύω. I'm very happy, so... before was a little difficult, but I'm too much jealous. Και πού θα βρω ποίημα να λέει αυτά που θέλω. Δεν χρειάζεται να το βρεις έτοιμο. Εσύ θα το φτιάξεις. Εγώ! Και μπορώ εγώ, βρε παιδί, να γράψω ποίημα. Μου έχει λείψει η δουλειά μου, θα ήθελα να συνεχίσω να δουλεύω. Τώρα θέλω όμως να είμαι πιο πολύ κοντά στη μικρή. Προς το παρόν, η Έλενα Σιμακοπούλου ζει καθημερινά τον πιο όμορφο ρόλο της ζωής της, της μητέρας. Ο Νίκος Νομικός.